Καλησπέρα, παιδιά, και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της Νίκης Βόλου από τα Αλόνια στα Σαλόνια, επεισόδιο νούμερο 40. Και ξεκινάμε την τέταρτη μας χρονιά στη Super League. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, έκτη, νομίζω, γενικά στο save. Οπότε ξεκινάμε με στόχους, προφανώς, φυσικά για μια ακόμη φορά, την κατάκτηση της κορυφής στην Ελλάδα. Και ο μεγάλος μας στόχος από εδώ και πέρα στο save είναι η καλύτερη παρουσία μας στην Ευρώπη, όσο το δυνατόν, όσο δυνατόν γίνεται αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, να το καταφέρουμε. Έχουμε κάνει μεταγραφές, τις οποίες θα σας παρουσιάσω μία προς μία, θέση προς θέση, στη συνέχεια. Και σήμερα θα δούμε προφανώς και την κλήρωση του Champions League και κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο ματσάκι του Champions League στους ομίλους και σκορ από τα μάτς του πρωταθλήματος. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιοι παίχτες θα αποτελούν τη Νίκη Βόλου του 2023-2024 και έχουμε κάνει πολύ ωραίες μεταγραφές. Πάμε στους τερματοφύλακες. Ξεκινάμε με τους τερματοφύλακες όπου έχουμε δύο αλλαγές. Φύγανε και Πασχαλάκης και Φρόμαν και ήρθε Στεριάκης από την Τσέλσι για 2 εκατομμύρια ευρώ και 2 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο. Και Elvis Islami είναι Ελληνοαλβανός από την ΑΕΚ για 3 εκατομμύρια, προφανώς όλα αυτά με δόσεις. Και 70.000 συμβόλαιο το χρόνο, είναι νέο ταλεντάκι αυτός. Πιστεύω πολύ σε αυτόν γιατί είναι και driven το personality του. Οπότε αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί μας, οι τερματοφυλακές μας στην ομάδα για την φετινή χρονιά. Αν πάμε στα δεξιά back, θα δούμε ότι ήρθε ο Pierre Gabriel από τον Ολυμπιακό. Μας είχε απορρίψει πέρσι, αλλά φέτος τον πήραμε για 4 εκατομμύρια προφανώς με δόσεις, 900.000 συμβόλαιο. Και ο Φρέντερικ Νόρεστραντ, τον οποίο τον έχουμε στο Μόναχο 1860, τον αγοράσαμε για 3,8 εκατομμύρια από την Arsenal και 1 εκατομμύριο συμβόλαιο το χρόνο. Πάμε να δούμε τώρα στα αριστερά back ποιους έχουμε. Έμεινε ο Κούτρης προφανώς και στη θέση του Ρανζέλ ήρθε ο Σοκράτης ο Χανιώτης, ο οποίος είναι Ελληνάκι από την ΑΕΚ και αυτός για 10 εκατομμύρια ευρώ προφανώς με δόσεις. Νομίζω έδωσα ή 1 ή 1,5 στο χέρι. Όλα τα υπόλοιπα είναι με δόσεις τριετίας. Πάμε στα center back τώρα να δούμε, όπου θα δείτε ότι έχουμε τον Juan Foyth, τον Αργεντίνο από τη Λειψία, που τον είχαμε πάρει για 3,2, αλλά τον είχαμε κλείσει για καλοκαίρι με 1,36 συμβόλαιο. Τον Μαυροπάνο, ο οποίος παραμένει στην ομάδα μας. Τον τριαντάφυλλο τον Πασαλίδη, ο οποίος ήρθε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για να τονώσει το ελληνικό στοιχείο. Τον Λοίκ Μπεσό, ο οποίος ανανέωσε το δανεισμό του για μια ακόμη χρόνια. Και τον Ζόι τον Ντάγκα, τον είχαμε από πέρσι, ένα πολύ καλό center back, αλλά δεν ξέρει καθόλου ποδόσφαιρο, 6 passing, πρώτη επαφή 7, πολύ κακός στο να παίξει την μπάλα, είναι κυρίως κόφτης. Οπότε αυτοί εδώ οι 5 κεντρικοί αμυντικοί θα σας βοηθήσουν και θα συνδέσουν την άμυνά μας. Πάμε να δούμε τα αμυντικά half, όπου έχουμε Κώστα Γαλανόπουλο, τον οποίο κρατήσαμε από πέρσι, έφυγε ο Aiting και ήρθε ο Σαλίχ Γιαλτσίν, τον οποίο τον είχαμε κλείσει το καλοκαίρι από την Greuther Fürth, για το καλοκαίρι από την Greuther Fürth για 6 εκατομμύρια ευρώ. Ένα εξαιρετικό DLP, ό,τι πρέπει για αυτή τη θέση. Όπως βλέπετε είναι μόλις 20 χρονών, Γερμανο-Τούρκος, ο Σάλεχ Γιαλτσίν. Θα παίξει εδώ πέρα, θα είναι βασικός προφανώς. Πάμε να δούμε τώρα τους half, όπου θα δούμε ότι έχουμε τον Christian Thieu, ο οποίος έχει μείνει και θα παίξει σαν advanced playmaker. Τον Σάββατο Μούργο, ο οποίος θα παίξει σαν box-to-box. Τον Φιλίπε Σοάρες τον φέραμε από την ΑΕΚ για 3,5 εκατομμύρια ευρώ με δόσεις και 800.000 συμβόλαιο και αυτός σαν advanced playmaker. Τον Γιάννη τον Ζυγογιάννη και αυτός σαν advanced playmaker τον φέραμε από το Λεβαδιακό για 7 εκατομμύρια ευρώ νεανίας 20 χρονών προφανώς με δόσεις. Και τον Juan David Rivera, ο οποίος θα παίξει σαν box-to-box ο συγκεκριμένος φέτος και όχι σαν advanced playmaker που έπαιζε πέρσι. Παρατήρησα ότι σαν box-to-box αποδίδει καλύτερα ο Rivera, οπότε θα τον βάλουμε box-to-box. Αυτή εδώ θα είναι η θέση του. Βλέπετε το του λείπει το finishing, αλλά είναι αρκετά καλά το 9 και το 12 long shots. Είναι δανεικός από την Παρή από πέρσι ο συγκεκριμένος. Για πάμε να δούμε τώρα τα δεξιά extreme, όπου έχουμε τον Δημήτρη τον Λιμιό. Επέστρεψε στην Νέα Ιωνία του Βόλου, έχει ξεκινήσει από τους νέους αθλητές, τον οποίο τον πήραμε 5,5 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ με δόσεις προφανώς. Και τον Diogo Brás, ο οποίος θα παίξει σαν δεξιά σαν winger φέτος. Αυτοί οι δύο θα είναι από τα δεξιά. Και από τα αριστερά, όπως θα δείτε, έχουμε επίσης πολύ καλές λύσεις. Έχουμε τον Μάριο Φερέιρα, τον οποίο τον κλέψαμε από τον Ολυμπιακό για 5 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλός παίχτης. Τον Γιάννη τον Τσαλικίδη, τον είχαμε πάρει ελεύθερο από τον ΠΑΟΚ. Και αυτούς.
αυτούς τους τέσσερις και ο Τερεζόπουλος θα μπορεί να βοηθάει στα άκρα όπως έκανε και πέρσι. Και πάμε στο μεγάλο μπαμ του καλοκαιριού. Σας είπα ότι πήραμε 20χρονο παίχτη για 45 εκατομμύρια ευρώ, 15 χέρι και 30 δόσεις. Τρελό φορ. Θα πάμε να το δούμε τώρα. Είναι ο Φάμπιο Σίλβα. Είναι ο Φάμπιο Σίλβα, είναι το μεγάλο μπαμ του καλοκαιριού. Όπως βλέπετε, τον αγοράσαμε για 45 εκατομμύρια ευρώ από την Πόρτο. Ένα από τα καλύτερα φορ του παιχνιδιού. Στα 21 του έχει πάει. Παίρνει 2,22 εκατομμύρια το χρόνο. Φοβερός παίχτης ο Φάμπιο Σίλβα. Αναπληρωματικός θα είναι ο Λασινάτρα, ωραία. Και από πίσω θα έρχεται και ο Τερεζόπουλος για να βοηθάει, αλλά θα μπορεί να βοηθάει και από τα αριστερά ο Τερεζόπουλος. Είναι αρκετά καλός. Είναι και Έλληνας και αυτή είναι η ομάδα της Νίκης Βόλου για την καινούργια χρονιά. Αυτοί οι παίχτες θα αποτελούν την ομάδα μας, όπως τους βλέπετε εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Συνολικά και συγκριτικά έτσι θα δούμε ότι δώσαμε 98 εκατομμύρια για μεταγραφές. Προφανώς πάνω από τα μισά είναι με δόσεις. Και πουλήσαμε 45,5 εκατομμύρια. Θα δείτε ότι πουλήσαμε τον Οστούρκ 9,5 εκατομμύρια στην Augsburg, το Μεδέιρος 8 εκατομμύρια στη Σάντερλαντ, το Φούξ 6 εκατομμύρια στην Cardiff, τον Νέιτινγκ 5 εκατομμύρια στην Blackburn, τον Weverton 3,5 εκατομμύρια στην Ουέσκα, τον Αλμπάνι 3 εκατομμύρια στην Αλμερία, τον Εράκοβιτς 2,5 εκατομμύρια στην Ουέσκα, θα κάνει παρέα με τον Weverton, τον Φρόμαν 2 εκατομμύρια στη Fulham, τον Πασχαλάκη 2 εκατομμύρια στην Norwich, τον Ράφα Ναβάρο 1,9 στην Heracles. Το Ranzel 2,2 συνολική τιμή στην Μπράγκα, το Μαυρομάδι 235 χιλιάρικα στη Δόξα Κατακοπιάς και το Μασούρα 80 χιλιάρικα στην Μπρέστ. Και φύγανε δανεικοί κάποιοι παίχτες εδώ, δανεικός ο Χάβλικ, δανεικός ο Ετσεβερία, ο Χάβλικ κύριος επειδή δεν πουλιότανε. Ήμουν ικανοποιημένος από το Χάβλικ, αλλά πόνταρα στην ηλικία περισσότερο να σας πω την αλήθεια εδώ πέρα των παιχτών μας. Οπότε αυτή είναι η ομάδα μας, γενικά σε συμβόλαια δίνουμε εδώ 24 εκατομμύρια περίπου και 200 χιλιάρικα σε συμβόλαια και μας έχουν μείνει και 14 εκατομμύρια για μεταγραφές. Το ισοζύγιο εδώ πέρα είναι θετικό. Χτίζουμε και καλύτερες ακαδημίες και καλύτερο προπονητικό κέντρο. Κάναμε και ένα affiliate club με την Δυναμό Μόσχας. Οπότε αυτά από τα γύρω-γύρω. Το πρόγραμμα έχει βγει ήδη. Έχουμε παίξει και τα φιλικά μας εδώ πέρα. Κερδίσαμε σε όλα τα φιλικά και δεχτήκαμε μόλις ένα γκολ από τη Σλάβια Σόφιας. Εντάξει, αδύναμα φιλικά βέβαια. Και ξεκινάμε με Λάρισα, ντέρμπι μέσα στο ILFC Arena. Και με Αίτητο Σπάτων και Λεβαδιακό για να πάμε στο πρώτο ματσάκι του ομίλου. Που προφανώς θα δούμε μαζί την κλήρωση. Και το πρώτο ματσάκι αυτό. Ήρθε η ώρα να δούμε και την κλήρωση του Champions League. Όπου είμαστε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας προφανώς. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, η Liverpool είναι η πρώτη ομάδα σε βαθμολογία. Εδώ πέρα βλέπουμε με 145 βαθμούς. 142 έχει πάρει. Εμείς έχουμε 27. Είμαστε τρίτοι από το τέλος. Είναι από κάτω μας η Φενέρ και η Αύστρια Βιέννης. Λοιπόν, θα κάνω αυτόματη την κλήρωση και για να δούμε πώς θα βγουν οι όμιλοι. Καταρχήν θα βγουν οι δυνατοί πρώτα, οι επικεφαλείς των ομίλων. Η Liverpool στο πρώτο. Η Λειψία στο δεύτερο. Η City στο τρίτο. Τώρα εντάξει, αυτά δεν έχουν σημασία. Η Πόρτο θα βγει μετά. Η Tottenham. Η Real. Η Παρί και η Ίντερ. Ο τέταρτος όμιλος με την Πόρτο φαίνεται ικανοποιητικός. Bayer Leverkusen με Liverpool. Ατλέτικο Λειψία. City Barcelona. Πόρτο Λιόν. Ωραίος όμιλος αυτός. Tottenham Benfica. Real Bayern. Παρί Juventus. Μακριά. Ίντερ United. Μάλιστα. Liverpool, Leverkusen, Μονακό, Sporting, Ατλέτικο, Λειψία, Σάλκε, Βαρσελόνα, City, Πόρτο, Λιόν, Νάπολη, ωραίος όμιλος, Μίλαν, Μπεφίκα, Τότεναμ, Salzburg, Bayern, Real, Σεβίλη, Παρί, Juventus και Inter, United και Ajax. Λοιπόν, κάτσε να τσεκάρουμε λίγο τους ομίλους που θέλουμε να πέσουμε. Νομίζω ότι ο όμιλος με Πόρτο, Λιόν, Νάπολη θα ήταν εξαιρετικός. Ο όμιλος με Μπενφίκα, Μίλαν, Τότεναμ, θεωρητικά μετά. Και μετά, ας πούμε, ο όμιλος Λίβερπουλ, Εβερκούζεν, Μονακό και κανας Λειψία, Ατλέτικο, Σπόρτινγκ. Κάπως έτσι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν ομαδάρες μέσα. Ίσως και το Ίντερ, United, Άγιαξ να είναι τα μέτρα μας. Ίντερ δεν νομίζω να έχει καμιά φοβερή ομάδα. Οπότε πάμε αυτό με την κλήρωση και για να δούμε πού θα πέσουμε. Η Αύστρια θα βγει στο πρώτο, η Φενέρ θα βγει στο δεύτερο, η Μπρίζ θα βγει στο τρίτο, βάλε μας εδώ, η Δυναμό θα βγει εδώ, το Κίεβο θα βγει εκεί πέρα, η Κράσνονταρ εδώ πέρα, η Βασιλεία εκεί, οπότε θα πέσουμε με Ίντερ, United και Άγιαξ στον όμιλο.
Είναι εδώ κάτω, δεν μπορείτε να το... Α, κάτσε να το δούμε από εδώ μέσα, περίμενε. Group stage, stages... Όχι, είναι εδώ κάτω, δεν μπορώ να το δείξω. Είναι United, Inter και Ajax. Ο ομιλός μας, νομίζω ότι δεύτερο-τρίτη θέση θα κυνηγήσουμε. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο βρίσκεται η United, για να τη δούμε. Αντσελότη βλέπω εδώ πέρα, προπονητής. Και έχει Pogba, Chiesa, Lukaku, Rashford, Pavard, Lingard, Varnier, Sisto, Dalot, Azar έχει στα 32 του, De Gea, Lindelof, N'Golo Kanté, Aaron Martin, ok, αρκετά καλή ομάδα. Ίντερ έχει προπονητή το Σπαλέτι ακόμα και από παίχτες έχει Λαουτάρο Μαρτίνεζ ακόμα, Αντρέ Γκόμες, Μπρούνο Φερνάντες, Πιναμόντι, Γκαλιαρντίνι, Πολιτάνο, Ντεφράι, Μουλατιέρι, Σεντούριον, Ντένι Σουάρες, Βαγέχο, Βρυσάλικο και τα υπόλοιπα πρέπει να είναι κάτι Ρίτζερς εδώ πέρα, Τζόρντι Άλμπα βλέπω εδώ, έχει. Εντάξει, η Ίντερ είναι πιο πολύ στα μέτρα μας, αλλά έχει τον killer, τον Λαουτάρο Μαρτίνες μπροστά και ο Άγιαξ σίγουρα θα είναι στα μέτρα μας και πιο αδύναμος από εμάς, Ζαρντίμ έχει προπονηθεί και βλέπω Νταβίτ Νέρες, παίχτη, Καντιόγλου, Τζούνιορ, Λουίς Γκόμες, Ντιέγκο Ρέγιες, Λουκάσεν, Βος, Γκέρτς, Ταλιάφικο, Ταλιάφικο ή Ταλιάφικο, εμένα μου αρέσει Ταλιάφικο να τον λέω, Τζόνας Χέκτορ, Ντάλι Μπλίντ, Τσαντλή. Εντάξει, ο Άγιαξ είναι σίγουρα στα μέτρα μας, στην τρίτη θέση είμαστε φαβοροί νομίζω, έτσι όπως είναι οι ομάδες και κοιτάμε τη δεύτερη να συναγωνιστούμε ή την Inter ή την United, να δούμε ποια από τις δύο θα φεϊλάρει στο Champions League. Οπότε, αυτός είναι ο ομιλός μας, ξαναθυμίζω, United, Inter και Άγιαξ. Πολύ βατό πρόγραμμα, τουλάχιστον στην αρχή του πρωταθλήματος. Όπως βλέπετε, κερδίσαμε 7-0 τη Λάρισα, 7-0 τον Αίτο Σπάτων και 2-1 με τον Λιβαδιακό. Εδώ δυσκολευτήκαμε αρκετά γιατί παίξαμε με full αλλαγές. Πάμε όμως να δούμε τα γκολ από το μάτς με τη Λάρισα που έκανε hat-trick ο Φάμπιο Σίλβα στην πρεμιέρα του, στον ντεμπούτο του ουσιαστικά με η φανέλα της νίκης. Ο Τιού έβαλε γκολ, ο Ριβέρα και ο Μάριο Φερέιρα έβαλε και αυτό το πρώτο του γκολ. Για να δούμε εδώ στο 27, αργήσαμε να ανοίξουμε το σκορ με τον Ντιόγκο Μπράς, θα βγάλουμε τη σέντρα, ο Φερέιρα περιμένει και σκοράρει το 1-0. Στο 29 μετά, στα καπάκια, κλέβουμε την μπάλα, Ντιόγκο Μπράς από τα δεξιά. Θα συγκλίνει, θα βγάλει μια σέντρα για τον Φάμπιο Σίλβα, θα ξεπεταχτεί και θα κάνει το 2-0. Πάρα πολύ ωραία ξεπετάχτηκε από το offside, από το τεχνικό offside της ομάδας της Λάρισας. Ο Φερέιρα εδώ πέρα δίνει στο Φάμπιο Σίλβα το σουτ, το ψιλοπνίγει και ο τερματοφύλακας. 3-0 στο 36. Στο 48, δεύτερο ημίχρονο τώρα. Πρώτο ημίχρονο, συγγνώμη, καθυστερήσεις. Ο Ριβέρα δίνει στον Μπράς, ξανά Ριβέρα, στον Τιού, ο οποίος πιάνει ένα μονοκόμματο σουτ. Και κάνουμε το 4-0. 5-0 στο 47. Είμαι το Φάμπιο Σίλβα να πετυχαίνει το δοκάρι, αλλά να του ξανάρχει την μπάλα και να τη σπρώξει στα δίχτυα. Στο 51, ο Ντιόγκο Μπράς θα βγάλει τη σέντρα. Ο Ριβέρα θα πάρει την κεφαλιά και θα κάνει το 6-0. Και το 7-0 στο 79 από το Φερέιρα να δίνει στο Ζυγογιάννη. Ζυγογιάννης στο Ριβέρα. Ο Ριβέρα το σουτ. Το ψιλοπνίγει πάλι ο Πουρνάρας. Και 7-0, έτσι πολύ εύκολα κερδίσαμε την Λάρισα, είναι και rival μας λόγω τοποθεσίας. 7-0 τον Αίτο Σπάτων στην έδρα μας, πάλι hat-trick ο Φάμπιο Σίλβα, 2 γκολ ο Μάριο Φερέιρα, 1 ο Μπεσό και 1 ο Τιού. Ειδικά το Μάριο Φερέιρα στο 91 απευθείας εκτέλεση φάουλ είναι πάρα πολύ όμορφο, θα πάμε να τα δούμε όμως. Μόλις το δεύτερο λεπτό ο Λεωνάρντο θα πετύχει το δοκάρι, θα έρθει ο Φάμπιο Σίλβα, θα σουτάρει ξανά στο δοκάρι και μετά θα κάνει το 1-0. Πάμε στο 52 όπου ο Μάριο Φερέιρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ θα κάνει το 2-0. Στο 57 αργήσαμε αρκετά αλλά Φάμπιο Σίλβα θα πάρει την κεφαλιά από σέντρα του Μπράς, 3-0. Στο 62 ο Ριβέρα έχει την μπάλα εδώ πέρα, θα δώσει στον Νόρεστραντ. Νόρεστραντ στον Ντιόγκο Μπράς, Ντιόγκο Μπράς στο Φάμπιο Σίλβα ο οποίος κοντρολάρει και σουτάρει για το 4-0 αν δεν κάνω λάθος. 5-0 στο 74 με τον Ντιόγκο Μπράς σε κόρνερ η μπάλα. Έρχεται έξω από την περιοχή στον Φόιθ, ο οποίος με κεφαλιά δίνει στον Μπεσό και κάνει το 5-0. 6-0 στο 87 με τον Ντιόγκο Μπράς να δίνει στον Ζυγογιάννη, εκείνος στον Τιού, ο Τιού έξω από την περιοχή, μονοκόμματο έτσι δυνατό σουτ, κλασικό το 6-0. Και το 7-0 πάλι από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φερέιρα, όπως θα δείτε το 91, δύο απευθείας εκτελέσεις φάουλ για τον Μάριο Φερέιρα, όπως έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Και το 2-1 με τον Λεβαδιακό. Παίξαμε με full αλλαγές, βλέπετε εδώ πέρα 11 στις 11 αλλαγές. Πάμε να δούμε τα γκολ. Προηγηθήκαμε με τον Τσαλικίδη στο 62, ισοφαριστήκαμε στο 71 από τον Άντζελο Ολιβέιρα και ο Ζυγογιάννης στο 83 έδωσε τη λύση και τη νίκη για την ομάδα μας που κάναμε το 3-3. Αλλά δεχτήκαμε το πρώτο μας γκολ φέτος. Το 62 βλέπετε, Τραωρέ δίνει στο Λιμιό. Ο Λιμιός συγκλίνει, δίνει στον Τσαλικίδη, πρώην συμπαίχτες στον ΠΑΟΚ και οι δυο τους. 1-0.
Στο 71 ο Χόμπερ θα εκτελέσει το φάουλ. Εδώ πολύ κακή αντίδραση της άμυνας. Ο Ολιβέιρα θα νικήσει τον Ισλάμι στην περιοχή. Και ο Ντιόγκο Μπράς στο 83 κάνει την κούρσα, δίνει στον Τσαλικίδη. Τσαλικίδης θα δώσει στον Ζυγογιάννη. Πολύ ωραίο Ζυγογιάννης, θα τελειώσει τη φάση και θα πάρουμε αυτή τη νίκη, η οποία μας φέρνει την πρώτη θέση με 9 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Προφανώς 15 goal difference, έχουμε 16 goal υπέρ μας και 1 κατά μας. Οπότε έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ φορτσάτη το πρωτάθλημα. Ήδη ο Φάμπιο Σίλβα έχει 6 goal σε 2 match. Και πάμε να παίξουμε το πρώτο ματσάκι με το Ajax για το Champions League, όπου και θα το δούμε παρέα. Κατευθείαν μέσα στον αγώνα, γιατί ξέχασα να γράψω το preview, δεν πειράζει. Η εντεκάδα μας αποτελείται από Στεριάκη κατά τα δοκάρια, Pierre Gabriel δεξιά, Foyth, Μπεσό και Κούτρι, Σαλίκ Γιαλτσίν αμυντικό χαφ, Ριβέρα και Τιού στην μεσαία γραμμή, Μπράς δεξιά, Φερέιρα αριστερά και στην κορυφή ο Φάμπιο Σίλβα. Για τον Ajax, Γκέρτς κατά τα δοκάρια, Γκόμες, Λουκάσεν, Ρέγες και Χέκτορ στην άμυνα, Ερέρα και Μπλίντ στη μεσαία γραμμή, Νέρες, Καδιόγλου, Τσίτα Τζούνιορ και Μπερέντς στην κορυφή της επίθεσης για τον Ajax, όπου κατά πάσα πιθανότητα νομίζω είναι φαβόρη για να κερδίσει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εδώ στους παίκτες μας και θα τους δώσουμε ψυχωτική ομιλία. Και το μάτς ξεκινάει με εμάς στη σέντρα, ο Κούτρης δίνει στον Τιού, ο Τιού θα κοπεί εδώ το highlight και για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ματσάκι. Την πρεμιέρα των ομίλων προφανώς θέλουμε νίκη μέσα στον Ajax ή ακόμα και ισοπαλία για να υπερτερούμε σε σχέση με τον Ajax για την τρίτη θέση, γιατί μετά θα τον υποδεχτούμε στο Τάκη Σινετόπουλος. Εδώ πέρα ο Κούτρης παίρνει πρώτος την κεφαλιά, Ερέρα δίνει στον Νέρες, ο Νέρες στον Μπλίντ, ο Μπλίντ θα βρει πάρα πολύ ώρα τον Γκόμες, έχει ξεχαστεί ο Κούτρης μπροστά. Ο Μπερέντ θα κάνει την κεφαλιά 1-0, ο Ajax ανοίγει το σκορ πάρα πολύ νωρίς, το 1 το λεπτό μόλις. Με τον Γκέρτ Μπερέντς, το οποίο είναι regen και είναι τρομερός πραγματικά, κλασική παραγωγή ταλέντων από τον Ajax. 1-0 ο Ajax και τώρα πλέον τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν για εμάς, πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε πίσω στο σκορ φέτος. Στεριάκης δίνει στον Foyth. Ο Foyth, για να δούμε τι θα κάνει, θα δώσει στο Σάλιχ Γιαλτσίν. Ο Γιαλτσίν θα πετάξει μακριά για το Φάμπιο Σίλβα. Είναι καλή η παλιά. Ο Φάμπιο Σίλβα θα χωθεί ανάμεσα στους αμυντικούς και θα πλασάρει. Καταπληκτικός, τρομερός Φάμπιο Σίλβα. 7ο γκολ φέτος. Πετυχαίνει και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Νίκης Βόλου στο Champions League. Ίσως και στην καριέρα του νομίζω. Δεν ξέρω αν με την Πόρτο έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη. Κοιτάξτε πόσο ωραία χώθηκε ανάμεσα center back και το πλασέ με το δεξί. Ήταν ό,τι έπρεπε στη σωστή γωνία. Ο τερματοφύλακας απλά εξουδετερώθηκε, δεν μπορούσε να το απεκρούσει. 1-1. Άμεση απάντηση για την ομάδα μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό. Γίνεται πιο δημιουργική, θα τους πω, τώρα που καταφέραμε και σοφαρίσαμε. Γιατί όχι να κάνουμε και την ολική ανατροπή, αν μπορέσουμε και μας δοθεί η ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά, ο Ajax δεν είναι τρομερός ούτε τρομάζει ιδιαίτερα. Σίγουρα νομίζω θα είναι πιο δεμένη ομάδα από εμάς, γιατί εμείς δεν είμαστε δεμένη ομάδα. Έχουμε τα θεματάκια μας, έχει αλλάξει όλο το ρόστερ, αλλά έχει αλλάξει προς το καλό. Εδώ έχουμε ένα τραυματισμό του Κούτρι, ένα χτύπημα. Και θα πρέπει να μπει ο Νόρεστραντ εδώ πέρα από αριστερά, ο οποίος δεν παίζει, αλλά νομίζω παίζει ο Pierre Gabriel. Παίζει ο Pierre Gabriel, οπότε θα πάει ο Νόρεστραντ από τα δεξιά και θα είναι ο Pierre Gabriel σαν αριστερό back. Μην έχουμε κάτι πιο σοβαρό στον τραυματισμό του, οπότε τον άλλαξα από τώρα για να είμαστε σίγουροι. Ο Blind θα προσπαθήσει να βρει τον επιθετικό, αλλά ο Μπεσό εκεί πέρα είναι και καθαρίζει. Foyth έχει την μπάλα, θα ψάξει με μια ψηλή παλιά ξανά τον Φάμπιο Σίλβα, δεν ήταν καλή. Blind, Junior, Καντιόγλου, ξανά Σίτα Junior. Σίτα Junior θα του κάνει το tackling εκεί πέρα ο Νόρεστραντ, ο Γιαλτσίν. Και απευθείας κόκκινη κάρτα. Το match συνεχίζει με τους χειρότερους πραγματικά Ιωνούς. Οπότε θα πάμε balanced, δεν θα πειράξουμε κάτι από εδώ πέρα, θα αλλάξουμε αυτά προφανώς και θα μειώσουμε την πίεση. Λοιπόν, τώρα τι να κάνω, να βάλω αμυντικό half. Δεν θα βάλω μάλλον αμυντικό half. Ο Ριβέρα παίζει εδώ. Σιγά μην έπαιζε ο Τιού. Σιγά μην έπαιζε και ο Τιού. Οπότε ας τους έτσι. Θα κάνουμε το Ριβέρα ή τον Τιού DLP, έτσι ώστε να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι προς τα πίσω και ό,τι μας φωτίσει τώρα ο Θεός πλέον, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με 10 παίχτες από το 37, ο δολοφόνος ο Γιαλτσίν εκεί πέρα δεν τράπηκε καθόλου.
Του μάζεψε τα φόδια εκεί πέρα, ψαλίδια και γεια σας. Για να δούμε το corner εδώ πέρα με τον Τζίτα Junior. Θα διώξουν οι αμυντικοί μας, αλλά δεν μπορεί να πάρει την μπάλα ο Ντιόγκο Μπραντίνι. Ο Νέρες ξανά στον Τζίτα Junior, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα με το ανάποδο πόδι έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς λέγεται. Οπότε πολύ ωραίο γκολ για τον Άγιαξ, 2-1. Το συνηθίζουν αυτό οι παίχτες μέσα στο μάνατζερ, όσοι έχουν καλή τεχνική, έτσι ώστε να βγάλουν σέντρα με το καλό τους πόδι και όχι με το ανάποδο. Οπότε ο Άγιαξ θα κάνει το 2-1 πάλι με κεφαλιά, πάλι με σέντρα στον Μπέρεντς και σούτ νομίζω ήταν αυτό, η κεφαλιά δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να τους πω κάτι, θα τους πω ότι πάμε παιδιά να προσπαθήσουμε, πας και πάρουμε αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα πετύσω περισσότερα, κακό έτσι όπως εξελίχθηκε. Νομίζω ότι 11-11 δεν θα είχε καμία τύχη ο Άγιαξ. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μπαίναμε και θα το καθαρίζαμε. Παρ' όλα αυτά, Τζίτα Junior εδώ πέρα θα κάνει το σούτ. Ευτυχώς η μπάλα πέρασε έξω. Νικάει και η Ίντερ, όπως βλέπω την United στο ημίχρονο. Ριβέρα δεν παίζει καλά. Ο Τιού δεν παίζει επίσης καλά. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια αλλαγή εδώ πέρα και να βγάλουμε τον Ριβέρα, να βάλουμε τον Μούργο. Και να βγάλουμε και το Φερέιρα για να βάλουμε το Λιμιό. Θα κλείσουμε τις αλλαγές μας. Θα έρθει ο Λιμιός από τα δεξιά και θα βάλει ο Ντιόγκο Μπρας σαν side forward αριστερά. Σέντρα του Μπρας. Κεφαλιά πάνω στη γραμμή και η μπάλα είναι offside. Είναι ο Φόιθ. Δεν θα μετρήσει η κεφαλιά του Χουάν Φόιθ, το goal του Χουάν Φόιθ, γιατί είναι offside από αυτή τη σέντρα εδώ, την κεφαλιά του Μπεσό. Ήταν offside ο Φόιθ την ώρα που πήρε την κεφαλιά ο Μπεσό. Οπότε δεν θα υπάρχει το goal, δεν θα μετρήσει. Για να δούμε. Δείξαμε ότι ξυπνάμε και έχουμε τραυματισμό του Ντιόγκο Μπρας, οπότε θα παίξουμε με 9. Μιας και κλείσαμε τις αλλαγές μας από πολύ νωρίς. Τέλεια. Πολύ καλά τα πράγματα νομίζω. Αυτή τη στιγμή πάνε. Οπότε θα συνεχίσουμε με 9 σε αυτό το match. Ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί, συνέβη. Δεν έχουμε νομίζω καμιά τύχη στο match. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι μπορούμε να φάμε και τρίτο. Ίσως να κλεινόμουν πίσω για να μην φάμε τρίτο και να μετρήσει η διαφορά τον goal, αλλά εντάξει, ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Είμαστε η νικηβόλου, είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Άγιαξ σίγουρα, αν παίζουμε επίσης όρις. Οπότε ας μείνουμε έτσι, μήπως γίνει κανένα θαύμα, καλά χάνουμε και την μπάλα έτσι πλέον. Παιδιά, μαρτυράμε και χωρίς ξύλο. Αυτό, το ξέρετε. Ο Μπέρεντς θα κάνει το hat-trick του, 3-1 ο Άγιαξ με έναν εξαιρετικό 4. Δίκαιη η επικράτηση του Άγιαξ, ήταν πολύ καλύτερος, αλλά οι συνθήκες με τις οποίες παίζαμε δεν ήταν ιδανικές. Κόκκινη κάρτα από πολύ νωρίς και με 9 παίχτες λόγω τραυματισμού του Ντιόγκο Μπρας. Ίσως να βιάστηκα και εγώ να κάνω τις αλλαγές μου, η αλήθεια είναι. Μας έκατσε και ο τραυματισμός του Κούτρι στην αρχή, οπότε φάγαμε από εκεί μια αλλαγή. Δείχτε μου λίγο πάθος, θα τους ξαναπώ, μπας και γίνει τίποτα. Δίκαιος νικητής ο Άγιαξ, συγχαρητήρια στην ομάδα του Άγιαξ που πήρε αυτή τη νίκη, την άξιζε. Εμείς δώσαμε πραγματικά πολύ καλή, κάναμε πολύ καλή εμφάνιση. Εδώ πέρα κόλλησε και λίγο το μάνατζερ, ίσως και να το είδατε. Μια πολύ καλή εμφάνιση και δώσαμε πραγματικά την ψυχή μας σε αυτό το match. Αλλά δεν τα καταφέραμε, εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, με τους 10 παίχτες ίσως και να ήλπιζα να κάνουμε κανένα 2-2. Τώρα με τους 9 σίγουρα όχι και το 4-1 θα γίνει. Όχι, μπάλα θα πάει στο δοκάρι και θα μαζέψει ο Στεριάκης χωρίς πρόβλημα. Κακή εμφάνιση από αρκετούς παίχτες, αλλά είναι λογικό. Είναι λογικό, είναι 2 παίχτες λιγότεροι μες στο γήπεδο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παιδιά. Το να παίζεις 2 παίχτες λιγότεροι, τρέχεις για 2 ακόμα παίχτες. Είναι απίστευτο. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το αριστερό στο Champions League. Και πλέον καλούμαστε, έχοντας σαν στόχο ή να πετύχουμε μία νίκη εκτός προγράμματος, δηλαδή μέσα στην έδρα της United, της Inter, ή να πετύχουμε ή να κυνηγήσουμε την τρίτη θέση νικώντας με πάνω από 2 γκολ διαφορά τον Άγιαξ. Με τη λογική ότι με τον Άγιαξ θα μαζέψουμε τους ίδιους βαθμούς. Κάποιο βαθμό ίσως με την Inter και την United στην έδρα μας, ο καθένας, και ήττες εκτός έδρας. Οπότε 3-1 από τον Άγιαξ, δυστυχώς συνεχίζουμε. Δεν πειράζει, ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες του match, οπότε το δέχομαι. Οπότε παιδιά, σε αυτό ήταν το επεισόδιο, είδαμε τα ματσάκια, το match με τον Άγιαξ, όπου δυστυχώς χάσαμε όπως είδατε με 3-1, με 9 παίχτες που ολοκληρώσαμε το παιχνίδι. Είδαμε τα goal από τα πρώτα 3 match στο πρωτάθλημα, όπου είμαστε στην πρώτη θέση. Ίντερ και United τελικά φέραν ισοπαλία, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, 1-1.
Στο κύπελο δεν σας είπα ότι κληρωθήκαμε με Ολυμπιακό, Καλυθέα και Παναθηναϊκή. Βέβαια το έχετε δει από το προηγούμενο κλιπ. Οπότε θα αντιμετωπίσουμε τον κυπελούχο Ολυμπιακό στους ομίλους. Άρα έχουμε συν 1 ακόμα τέρμπι με τον Ολυμπιακό και μάλιστα πρεμιέρα κυπέλου. Μετά από αυτό το match παίζουμε με τον Ολυμπιακό, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Παίζουμε με τον Όφη και μετά με τον Ολυμπιακό. Είδαμε μεταγραφές, το roster σας το ανέλησα νομίζω πλήρως. Είδαμε προφανώς και την κλήρωση του Champions League, όπου έχουμε Ajax United Cater. Φυσικά στόχος μας θα είναι να συνεχίσουμε στην Ευρώπη και το Φλεβάρι, είτε είναι Europa είτε είναι Champions League. Σε έναν όμιλο ο οποίος θα μπορούσε να ήταν στα μέτρα μας. Σίγουρα πλέον δεν ορίζουμε την τύχη μας εμείς. Έτσι όπως δημιουργήθηκε οι καταστάσεις μετά την πρώτη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα μου ξεκίνησε εξαιρετικά. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Η χρονιά θα είναι πολύ μεγάλη. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Γενικότερα που στηρίζετε και σας αρέσει η σειρά. Θέλω να αφήσετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και γενικότερα η σειρά και αν θέλετε και άλλα επεισόδια Νικηβόλου. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να τσεκάρετε τα links τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα για όσους παίζετε Football Manager αλλά και για όσους θέλετε να ακολουθήσετε πιο πολύ το κανάλι στα social media. Και μέχρι την επόμενη φορά εμείς θα τα πούμε. Γεια σας από μένα.